Μεταβολή του καιρού σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες θα έχουμε τις επόμενες ημέρες με ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχές αλλά και χιονοπτώσεις. Η κακοκαιρία αυτή δεν θα κρατήσει όμως πολύ, μιας και από την Τρίτη προς Τετάρτη αναμένεται βελτίωση και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα σημειωθεί σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Την Κυριακή θα έχουμε βροχές και κατά τόπους καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα αρχικά θα επηρεάσουν τα υπηρωτικά και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν και στα ανατολικά. Η χιονόπτωση θα συνεχιστεί πιο έντονη στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την ορεινή κεντρική Ελλάδα και την ορεινή Περοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα διατηρήσουν τις υψηλές εντάσεις, φτάνοντας μέχρι και τα 9 μποφόρ. Νότια όμως της Πελοποννήσου, όπως και στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζο, θα επικρατούν ανατολικοί άνεμοι εξίσου ισχυροί. Η θερμοκρασία θα πέσει σε χαμηλά επίπεδα, έτσι το πρωί ο υδράργυρος στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι κοντά στους 0 βαθμούς, στην Κεντρική Ελλάδα θα φτάσει στους 4 και η υψηλότερη θα σημειωθεί και πάλι στο Καστελόριζο στους 13 βαθμούς. Τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν και πάλι μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές. Στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς, ενώ νοτιότερα θα φτάσει μέχρι και τους 17 με 20 βαθμούς. Και στην Αττική θα είναι βροχερή ημέρα και οι πολύ ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν στα 6 με 8 μποφόρ και τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ στο βορειοανατολικό, στο νότιο Εβοϊκό. Και έτσι θα έχουμε ως αποτέλεσμα την πτώση θερμοκρασίας που θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 9 βαθμών, αλλά στα βόρεια προάστια θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Παρομοίως και στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται ασθενή χιονόπτωση στα ορεινά του Νομού αλλά και της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 6 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι στο θερμαϊκό θα είναι βορειοδυτική στα 4 με 6 μποφόρ, με αρκετά όμως πιο ισχυρούς νότια της Χαλκιδικής. Η καινούργια εβδομάδα θα θυμίζει και πάλι χειμώνα, καθώς το κρύο θα είναι αισθητό σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο όχι πάνω από τους 13 βαθμούς, αλλά και αρκετό παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά προς το βράδυ. Οι βροχές θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα και μόνο τα νησιά του Ιωνίου και τα δυτικότερα τμήματα της χώρας θα μείνουν πιο καθαρά. Οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν νοτιότερα από τη Θεσσαλία μέχρι και τα ορεινά της Κρήτης, αλλά θα είναι λίγο πιο εξασθενημένες. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, ενώ θα επηρεάσουν και χερσαία τμήματα της Βόρειας Ελλάδας. Την Τρίτη, τα φαινόμενα πιο εξασθενημένα θα περιοριστούν νοτιότερα αλλά και ανατολικότερα της χώρας, με τον ήλιο να εμφανίζεται και πάλι στα βόρεια και δυτικά της χώρας. Από νωρίς το πρωί προβλέπεται χιονόπτωση στη στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα ορεινά της Αττικής και την ορεινή Πελοπόννησο, που γρήγορα όμως θα εξασθενήσει. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν μέσα στην ημέρα και αν και το πρωί θα έχουμε παγετό στα ηπειρωτικά της χώρας, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να σημειώνει άνοδο από τα βόρεια.